Λοιπόν, επισλέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μα, τον διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσω μετά τη συνεδρίαση τη πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα μετά τι ευρωεκλογέ, τον κύριο Θάνο Μωραήτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Μωραήτη. Καλησπέρα. Και για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή και σα ευχαριστώ για την <laughs> προσοχή. Για μα και χαρά. Ξέρουμε ότι είχατε και τρέξιμο σήμερα και ήρθατε. Λοιπόν, Ήταν μια μέρα αρκετά παραγωγική. Ναι. Και θεωρώ ότι έστειλε τα δικά τη μηνύματα. Ωραία, μια και λέτε ότι έστειλε τα δικά τη μηνύματα και είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τι ευρωεκλογέ. Θέλετε να μα αποκορδικοποιήσετε τα μηνύματα που έδωσε ο πρόεδρο, Γιατί φαντάζομαι κάποια μηνύματα είναι και στο εσωτερικό. Ναι, θεωρώ ότι ήταν, έκανε μια παρέμβαση πολιτική ο Στέφανο Κασελάκη σήμερα και έστειλε κάποια ξεκάθαρα μηνύματα. Θέλω να αρχίσω από το πρώτο, ακούγοντα και εσά στην αρχή τη εκπομπή σα. Θεωρώ ότι ο Κασελάκη έπιασε τον παλμό του κόσμου τη κεντροαριστερά. Τη αφού γράφτηκε τι αγωνίε ε, των προοδευτικών πολιτών και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα σήμερα. Mm -hmm. Γιατί μέχρι τώρα ακού, ακού, ακούγαμε όλε τι μέρε διάφορε προτάσει για το πώ, τι θα κάνουμε, Ποιο το βήμα παραπέρα. Και πώ θα, θα... θα πάμε. Κατέθεσε κάτι ολοκληρωμένο. Ποιο Και είπε ότι ναι στο μεγάλο, ναι σε κάτι προοδευτικό το οποίο θα σταθεί απέναντι από το μετσοτάκι, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είπε όχι σε συμφωνίες κορυφής, είπε ότι βάση θα έχει τον πρώτο λόγο και το βασικότερο για μένα είναι ότι όλα θα πρέπει να γίνουν όχι με κλειστές πόρτες, όχι με όρους καμαρίλα στα πρόσθετα εγώ, γιατί δεν έχει ανάγκη αυτό ο προοδευτικός κόσμος οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ως απάντηση στα προβλήματά τους. Βάζουμε λοιπόν μπροστά την πολιτική και κάνει ένα κάλεσμα προ τι προοδευτικέ δυνάμει, τι συγκεκριμένε, θα τα πούμε και μετά. Και είπε ότι το πρώτο βήμα είναι το κοινοβούλιο. Παίρνουμε άμεσα νομοθετικέ πρωτοβουλίε εμεί, αλλά και αυτοί μπορούν να πάρουν. Και θα πρέπει να δούμε και να επιδιώξουμε την όσμωση και τη συμμαχία στο κοινοβούλιο, στο μαζικό κίνημα, στα επιμελητήρια. Με το Πασό και την πλεύση όμω, είπε την Άριστα, δεν την ανέφερε. Ναι, ε, βεβαίω. Γιατί βεβαίω. Έχει έντεκα βουλευτέ. Ότι έδωσε, ότι έδωσε ε, και το στίγμα. Είπε ότι για ηθικού λόγου θα συνεργαστούμε ή ξεκαθάρισε με ποιου θα συνεργαστούμε. Κύριε Μωραή, τι λέτε, ότι αυτό που είπε ο, ο κύριο Καρσελάκη για την κοινοβουλευτική συνεργασία στην πραγματικότητα. Ε... Δεν είπε μόνο γι' αυτό. Δεν μίλησε μόνο για κοινοβουλευτική συνεργασία. Ναι, είπε και. Έτσι, είπε και γιατί... άλλα, τα οποία ναι. αν έχω χρόνο κι εγώ θα ναι. μπορούσα να τα πω στη συνέχεια. Είναι κάτι πιο συγκεκριμένο το... και πιο αυτα... άμεσο. Από όλα αυτά που ακούσατε. Κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, τι ακούγαμε μέχρι σήμερα. Δημοψήφισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι να είναι απέναντι σε κάτι μεγάλο προοδευτικό και κεντροαριστερό, Όχι. Ακούγαμε για επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να συγκροτηθούν, να συνεδριάσουν κτλ. Ας σεβαστούμε και το ΠΑΣΟΚ και αυτά που γίνονται σήμερα. Ας δώσουμε χρόνο. Ας Άρα δώσουμε, εγώ ας θέλω δώσουμε να σας ρωτήσω ότι κάνει την πρώτη κίνηση δηλαδή. Τις πραγματικότητα ο κύριος αρχηγός... Κασελάκης ε, ε, και... Καλώντα την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Αυτό το ρόλο του τον έδωσε ο ελληνικό λαό στην Κυριακή που μας πέρα. Ένα λεπτό, γιατί. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω Αυτό θέλω να. Το ρόλο λεπτό, να κάνει Μισό λεπτό, την πρώτη Εγώ κίνηση θέλω να. Του Α... την έδωσε Ωραία. ο ελληνικό λαό την Κυριακή. Μετά από όσα Άρα ο, κύρισμα... κύριος κύριο Κασελάκη μα λέτε ότι στην πραγματικότητα έκανε την πρώτη κίνηση Φυσίως. με αυτά που είπε προ το Πασόκ και προ την προοδευτικέ δυνάμει το ελευθερία την πλεύση, για, για να, δημιουργηθεί αυτό ο μεγάλο φορέα. Πρωτοβουλίε που υπάρχουν γύρω μα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πρωτοβουλίε πολιτών, επιστημόνων, ανθρώπων που δουλεύουν, εργάζονται και δίνουν τι δικέ του μάχε στου μαζικού χώρου. Και θεωρώ ότι αυτό το κάλυψε σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Και είπε, αρχίζουμε από τη Βουλή. Μάλιστα προχώρησε και σε συγκεκριμένες προτάσεις, πρωτοβουλίε που έχουμε μπροστά μας. Θεωρώ ναι, πάρα ναι, πολύ ναι. σημαντικέ. Δηλαδή, Από την Προανακριτική ή... απ Επιτροπή, το χαράτσι για του επαγγελματίε, Πρωτοβουλία Νομοθετική για την Υγεία. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μα. Και θεωρώ ότι το πρώτο επίπεδο στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και να έχει αποτέλεσμα, και αν θέλετε, το είπα και πριν, να υπάρξει αυτή η όσμωση μεταξύ των στελεχών του κόσμου του προοδευτικού, ώστε πραγματικά να πιστέψουν όλοι και να αποδεχθούν ότι σε ένα χρονικό διάστημα μελλοντικά μπορεί αυτό να προχωρήσει. Τι άλλο έκανε ο Κασελάκη σήμερα. Έτσι, ο Κασελάκη σήμερα έκανε ένα κάλεσμα. Προσέξτε, δεν ξέρω αν το συγκρατήσατε στην ομιλία του, σε αυτού που μπορεί να απογοητεύσαμε. Αυτούς με αυτού με του οποίου μπορεί να συγκρουστήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Και είπε να ανοιχτέ οι πόρτε του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το σπίτι σα, μπορείτε να έρθετε. Το άλλο που έκανε σήμερα ο Κασελάκη μίλησε για λάθη έκανε και αυτοκριτική. Τα λέω αυτά γιατί σε αυτή την προσπάθεια και την επιχείρηση δολοφονία χαρακτήρα που ζήσαμε του τελευταίου δύο μήνε εναντίον του, έχω, ε, είχαμε είχα ακούσει διάφορα. Σήμερα είδαμε έναν γασελάκι ο οποίο πραγματικά δεν μίλησε μόνο στην κοινοβουλευτική ομάδα, mm. αλλά ο ηγέτη τη κεντροαριστερά απευθύνθηκε στην ελληνική κοινωνία, στου προοδευτικού πολίτε. Γι' αυτό σα είπα πριν, mm. έπιασε τον παλμό και αφουγκράζεται πλέον το τι ζητούν οι πολίτε από κάτω. εμεί κρατάμε ό,τι έκανε. Απλά αυτό να το δείτε λίγο και στο δικό χάρτη και απέναντι σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Μίλησα πριν για καμαρίλα. Ο κόσμο δεν πρόκειται να δεχθεί συμφωνίε κορυφή. Ο κόσμο δεν πρόκειται να δεχθεί ε, σε τέσσερου στίχους να κρυθεί το μέλλον μια μεγάλη παρά. Ένα άλλο ερώτημα, μια και είστε εδώ, μια και είστε εδώ σε αυτό το σημείο δηλαδή του λόγου σα. Ο κύριο Παπά σήμερα το πρωί ε, είπε. Ότι θα ήταν ευχή έργων εδώ στο άξιο 24 ο κύριο Κασελάκη να σήκωνε το τηλέφωνο και να καλούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και επειδή εσεί εκφράζετε απολύτω τον πρόεδρο, θα ήθελα να μου πείτε, να μα το εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν θα πάρει από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριο Κασελάκη τον κύριο Ανδρουλάκη τηλέφωνο. Θεωρώ ότι ο Κασελάκη κάνει μια υπέρβαση. Πολιτική ε, υπέρβαση. Ναι. Για το τηλέφωνο, ε, λέω. Θα σα πω, θα σα πω. Το τηλέφωνο δεν ξέρω αν θα το κάνει, αλλά. Αν δεν το κάνει, δεν θα το κάνει, γιατί θεωρώ ότι σέβεται mm -hmm. ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονε διεργασίε εντό του Πασόκ. Α, Ο... είναι η κατάσταση στο Πασόπου, ενώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το τελευταίο πράγμα που μπορεί να ενδιαφέρει τον κύριο Αντρουλάκη σήμερα είναι το να συνομιλήσει σε επίπεδο κορυφή με τον κύριο Κασελάκη ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό. Μπορεί να το κάνει αλλά κλείνουμε... δηλαδή. δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό εμεί. Προσέξτε. Mm -hmm. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια. Δεν μπορεί να είμαστε αλλού. Ναι, σε δεύτερο χρόνο, αν τα πράγματα είναι στον στην μπορεί είπα, να το κάνει. Ο δεύτερο χρόνο ποιο είναι, Είναι ότι πετυχαίνει νομοθετικά πράγματα, παίρνει κοινέ πρωτοβουλίε, δίνει μάχη στο μαζικό κίνημα. Αναφέρομαι στα επιμελητήρια που είναι μια μάχη που την έχουμε μπροστά μα. Και εφόσον εκεί υπάρχει το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι δομούνται πλέον ε, οι όροι εμπιστοσύνη, ώστε να κάνει στη συνέχεια το επόμενο Μάλιστα. βήμα. Άρα, κύριε Μωραήτη, ο κύριο Κασελάκη έκανε ένα βήμα παραπάνω από αυτό που ζήτησε ο κύριος Θεόχαρόπλος και ο κύριος Δραγκούσης δηλα... με την ο πρότασή κύριος, τους. Ο κύριος Κασελάκης, επαναλαμβάνω και πάλι, ε, έχει καλύψει ό,τι ακούστηκε μέχρι σήμερα. Γιατί όλο αυτό που παρουσίασε, όλη η πολιτική του παρέμβαση, είναι μια παρέμβαση με οδικό χάρτη. Και είπε μάλιστα, εμπόδιο αυτό δεν είναι ούτε η καρέκλα μου, το ξεκαθάρισε. Και βεβαίως εξέφρασε και είπε ότι αν φτάσουμε εκεί, εγώ θα είμαι υποψήφιο σε αυτό το μεγάλο το οποίο θα θέλουμε από κοινού να φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε. Ναι, προφανώ. Λοιπόν, τώρα, ω διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα, έχετε βιώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι του κλειδονισμού που είχε υποστεί ο πρόεδρο σα από αμφισβητήσει. Ήθελα να σα ρωτήσω αν στο πλαίσιο α, και του καταστατικού αλλά και του πειθαρχικού θεωρείτε ότι Πρέπει να γίνουν ή είναι να γίνουν κάποιε αλλαγέ. Το λέω αυτό για τα στελέχη σα που πολλέ φορέ βγήκαν εκτό γραμμή, συζητήθηκαν πολύ, ενδεχομένω να θόλωσαν το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι πρέπει να μπει και αυτό σε συζήτηση, δηλαδή το πειθαρχικό. Δεν θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Βεβαίω. Λοιπόν, για μένα, όσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική και τα κοινά, από όποιο μετερίζει, η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Mm -hmm. Και δεν νομίζω ότι κάνει κακό mm -hmm. όταν ξεπερνάει τα όρια. Mm -hmm. Έτσι, ή όταν πολλές φορές οι ηγέτες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να αντιληφθούν και να πάρουν αυτή η πρωτοβουλία. Σήμερα ο Κασαλάκης πήρε μια πρωτοβουλία. Mm -hmm. Και η πρωτοβουλία αυτή θεωρώ ότι υπερβαίνει όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Τι πρέπει να γίνεται όταν η κριτική ξεπερνά τα όρια. Ε, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο κομμάτι στο χώρο της, μεγάλο στομάχι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχει αποδειχθεί και κατά το παρελθόν. Κοιτάζουμε μπροστά και προχωράμε. Να σα ρωτήσω κάτι επειδή είπαμε για κριτική που ξεπερνά τα όρια, είχαμε δύο δηλώσεις τις περασμένες μέρες. Η μία του κυρίου Τεμπονέρα που λέει ότι εγώ θα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν φύγει ο Κασελάκης και η άλλη χθε του κυρίου ε, που είπε ότι ερωτώμένο ερωτώμενος για τη φράση του κυρίου Κασελάκη όποιο δεν του αρέσει να φύγει είπε επίσης ισχύει το ίδιο και για τον κύριο Κασελάκη αν δεν του αρέσει μπορεί να φύγει αυτός αυτές οι δηλώσεις θεωρείτε ότι είναι στο πλαίσιο της Υποιαστική κριτική ή στο πλαίσιο τη προσωπική κριτική προ τον πρόεδρο του κόμματο. Θεωρώ, κύριε Τάκη, ότι. Και επαναλαμβάνω, μετά τη σημερινή παρέμβαση Κασελάκη, mm -hmm. γιατί όλοι αυτοί οι σύντροφοι που αναφέρατε, προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό ή να τοποθετηθούν mm -hmm. πάνω στο βασικό επίδικο τη ημέρα. Ναι. Mm -hmm. Που είναι τι θα γίνει στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο Κασελάκη σήμερα έκλεισε αυτά τα θέματα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ε, Άρα υπάρχουν δικαιο... σύντροφοι. Υπάρχουν... Άρα δεν δικαιούνται οι δύο υπάρχουν... να συνεχίσουν να τοποθετούνται έτσι σκληρά. Ναι, θεωρώ. Ε, ακούστε κύριε ναι. Τάκη, μετά τη σημερινή παρέμβαση. Είναι έφερα, ναι, για αυτό, σας ναι, 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 έφερα ναι. δύο παραδείγματα ε, πριν. Ναι, ακούσαμε... Δεν διαφωνούμε σε αυτό Τι που λέτε. ακούσαμε μέχρι σήμερα. Ακούγαμε μέχρι σήμερα ότι πρέπει να αρχίσουμε άμεσα. Προσέξτε άμεσα, αύριο το πρωί, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Άμεσα, λοιπόν. Να φτιάξουμε, να συγκροτήσουμε επιτροπέ. Επιτροπέ που θα συνεδριάσουν, ποιοι θα είναι σε αυτέ τι επιτροπέ. Ναι. Λοιπόν, και ακούγαμε και για δημοψήφισμα. Ε, θεωρώ ότι και ο Χρήσο Σπίρτζη, που είναι φίλο μου, ναι. έτσι να το έχει κάνει διάφορε παρεμβάσει και θεωρώ ε, κριτικές κριτικέ παρεμβάσει. Ναι. Ε, λοιπόν, θεωρώ ότι μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω και να πιάσουμε το νήμα πλέον τη ιστορία και τη πορεία μα από εδώ και πέρα, από εδώ που είμαστε σήμερα. Και, πιάσω... και, θεωρώ ότι είναι αφετηρία για μα. Ναι. Και το αποτέλεσμα της Κυριακής αλλά και η σημερινή Πολύ παρέμβαση στον κ. Ωραία. Μια και θα πιάσετε το νήμα από εδώ και πέρα. Την πρόταση, την προανακριτική για τα τέμπη, πότε θα την καταθέσετε. Αυτό θα το κάνουμε. Επειδή ήρθε ο φάκελο στη Βουλή, γι' αυτό ναι. λέω. Το εξετάζουμε και θεωρώ ότι προ... τι επόμενε ημέρε θα πάρουμε. Και θα πάρω... καλέσετε και το Πασό πάρω... ε, και την Πλεύση Ελευθερία να συνυπογράψουν. Το είπε και ο πρόεδρο μα σήμερα. Ε, τον Οκτώβριο, αρχέ Οκτωβρίου, πάτε σε συνέδριο. Καταστατικό συνέδριο. Ε, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και με τα πλάνα για τη μεγάλη Ά, για την για αριστερά τη που είπατε πριν, δεν, ε, αλλά θα το πω μετά. Ελένη... για τη δημιουργία της μεγάλης κέντρο αριστεράς. Τι σημαίνει το δικό μας συνέδριο. Ε, τι σημαίνει. Δηλαδή, ε, θα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει φυσιογνωμία. Δεν μιλά οργανωτικά. Αυτό ίσως και να είναι το λιγότερο. Ε, πολιτικά. Ιδεολογικά. Ε, ε, αν θέλετε, και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Ε, θα είναι το ένα άλλο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι το ένα ΣΥΡΙΖΑ που ι... λίγο πολύ ξέρουμε. Το ιδεολογικό το έχουμε ξεκαθαρίσει στο συνέδριό μας. Yeah. Προσέξτε. Ένα. Αυτό είναι καταστατικό συνέδριο. Ένα καταστατικό συνέδριο καλείται. Να συγκροτήσει, να δει δομέ και να δει αλλαγέ που πρέπει να γίνουν εντό του κόμματο. Και θεωρώ ήρθε, ότι, στα ότι ήρθε, η ώρα, ήρθε η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα σύγχρονο, δημοκρατικό, ανοιχτό, όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το κόμμα όλα τα μέλη του και όλοι οι φίλοι του. Δυστυχώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τι άλλε χώρε. Mm -hmm. Είμαστε αρκετά πίσω, όχι, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα. Ε, αυτό θεωρώ ότι εκεί πάμε να κάνουμε την τιμή, εκεί πάμε να ξεπεράσουμε ότι τα Ότι έχει χάσει την αριστερή φυσιογνωμία του ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ότι είναι περισσότερο προς το στην κέντρο αριστερά παρά ε, στην αριστερά που ήταν παραδοσιακά. Ακούστε κάτι. Όταν την Κυριακή στις λαϊκές συνοικίες κερδίζει έδαφος, όχι απλά κερδίζει έδαφος, φέρνει θετικά αποτελέσματα. Όταν στους νέους ανθρώπους μέχρι 34 ετών είσαι πρώτη πολιτική δύναμη, πάμε λίγο πίσω, ερχόμαστε τότε που ήταν πιο αριστερό σε εισαγωγικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα στρώματα της κοινωνίας, με αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις και οι ηλικιακέ ομάδες, θεωρώ ότι ξαναχτίζει μαζί και πάλι μια σχέση εμπιστοσύνης. Έτσι. Σίγουρα σε καμία περίπτωση, σε αυτό το άνοιγμα το οποίο θα κάνουμε, σε αυτή την πρόσκληση προ του προοδευτικού πολίτε που θα κάνουμε, δεν θα βάλουμε αριστερόμετρα. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Και δεν θα ισχύσει καμία επιτηρίδα. θα Το είπε και ο ίδιο ο πρόεδρο μα σήμερα. Επιτρέψτε μου, γνωρίζοντά σα και το χαρακτήρα που έχετε, γιατί έχουν συμβεί διάφορε κρίσει στην κεντροαριστερά και στο κόμμα σα και στο ΠΑΣΟΚ. Έχω δει ότι αποφεύγετε συνειδητά να αφήσετε χμέ για το Πασόκ, να α, αποδώσετε χαρακτηρισμού. Οφείλω όμω να σα ρωτήσω κάτι Δεν πολιτικό. Δεν το έχω κάνει ποτέ και το γνωρίζετε ναι, πολύ ναι, καλά. Το ναι, γνωρίζω, το γνωρίζω και γι' αυτό και το, και το λέω κι εγώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι πολιτικό που έχει να κάνει και με τι διεργασίε. Περιμένατε αυτή την κρίση στο Πασόκ και γιατί το λέω αυτό. Ε, όσο υπάρχει αυτή η κρίση στο Πασόκ, μπορεί να γίνει συζήτηση για την κεντροαριστερά ή, ή είναι προπόθεση να τελειώσει η ειναι προποθεση να τελειωσει κριση στο Πασόκ για να μιλήσετε. Κοιτάξτε, εμεί. Σα εμείς, κάτι εμείς που δεν είναι αφορά το εσωτερικό που Σήμερα καθαρίσαμε αυτό ακριβώ που λέτε. Ναι. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει στο Πασό, ναι. σεβόμενοι τι διαδικασίε του Πασό, ναι. εμεί αποφασίσαμε έναν οδικό χάρτη. Ναι. Ναι. Πήραμε μια πρωτοβουλία. Ναι. Την καταθέσαμε. Του απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση στη Βουλή και στα μαζικά κινήματα. Ε, και δεν θέλουμε να εμπλακούμε και δεν πρέπει να εμπλακούμε σε καμία περίπτωση Σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Πασόκ Αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση για να μπορείτε να συζητήσετε έτσι δεν είναι Μα Είναι φυσικό και επόμενο Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ε, και αυτή εγώ ψεύομαι Είναι σύντρο, πρώην συντροφή μου, ε, φίλη μου, φίλη μου Έτσι με φύγει κεφαλαίο ακόμη και σήμερα Πώς Λέω, επειδή στην πολιτική τα έχουμε δει όλα ναι. Για να είμαστε ειλικρι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά. Ακούστε λίγο, να αρχίσουμε από την Κυριακή. Η Αριστερά κατέγραψε ένα 2,4, κυρία Καλογερόπουλου. Ε, νομίζω ότι πρώτη φορά πάνω από 20 πρώην Υπουργοί συγκροτούν κόμμα, κατεβαίνουν στι εθνικέ εκλογέ και καταγράφουν 2,4. Το αποτέλεσμα τη Νέα Αριστερά είναι ένα μήνυμα με πολλού αποδέκτε. Θέλω να θυμίσω ότι η Νέα Αριστερά ήταν το 70% του Υπουργικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Και η Νέα Αριστερά, χωρίς να τους βάζω όλου στην ίδια κατηγορία και θα κάνω το διαχωρισμό, η Νέα Αριστερά ήταν το 70% της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 έως το 23. Δηλαδή από το 32% στο 17,8. Νομίζω είμαι σαφής. Ναι, Έτσι. εντάξει. Ε, και ο πρόεδρος μας το είπε σήμερα. Θεωρώ ότι διέσπασαν ένα χώρο χωρί κανένα ουσιαστικό και βασικό πολιτικό επίδικο. Τώρα που λέτε για, για τη σημερινή τοποθέτηση του κ. Κασελάκη, κ. Μωρέτη, μου έκανε εντύπωση το εξή όσον αφορά την αριστερά. Είπε ο κ. Κασελάκη ότι θα συνεργαστούμε και θα συνομιλήσουμε με όλα τα δημοκρατικά κόμματα, αλλά έβαλε μία παράμετρο. Τα δημοκρατικά κόμματα που σέβονται την ηθική. Το είπατε και Έβγαλε πριν. την... Ακριβώς. Το είπατε και Μου κάνει εντύπωση πριν. γιατί πρώτη φορά θέτει στη Νέα Αριστερά όχι θέμα δημοκρατικότητας, αλλά θέμα ανηθικότητας. Θέμα ηθικής. Ναι. ναι. Όταν ναι. λες ηθική, ναι. όταν με τον άλλο ναι. Το θεωρείς ναι, ναι. ανήθικο. Θεωρώ... Άρα θεωρεί Θεωρώ... ότι είναι ανήθικη ότι η Νέα Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγινε έτσι, δεν έχει προηγούμενο σε τέτοιο μέγεθο και τέτοιο βάθος. Ναι. Έτσι. Και σα περιέγραψα και εγώ πριν ότι δεν ήταν 5-10 στελέχη Κα, που διαφώνησαν Κατά αυτή την έννοια πέραν. Στα κόμματα έχουμε ζήσει ναι. πάρα πολλέ διασπάσει μέχρι σήμερα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το λέω. Άρα μπαίνουν Έτσι. δύο κριτήρια όσον αφορά την αριστερά. Ένα πολιτικό και ένα ηθικό πια. Βέβαια, ναι. Και μά... Ο κ. Κασεράκη λέει και, ότι τα ηθικά και, θέματα και, θα τα, άκουγα, τα έχει πολύ ψηλά. Σα άκουγα τη Δευτέρα yeah. το βράδυ. Δευτέρα, πότε συζητάγατε. Mm -hmm. Για να χαλαρούσουμε και λίγο περί Πασό και Νέα Αριστερά. Ναι, ναι, τη Δευτέρα, λοιπόν, που ακούστε. βγήκε το ρεπορτάζ. Μπράβο, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Σα τα λέω εγώ που το 2018 το αποχώρησα από το Πασό mm. και ε, ακολούθησα ε, τον ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα τότε για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη, την προοδευτική συμμαχία και όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι πρώην σύντροφοι τη Νέα Αριστερά από την πρώτη μέρα που πώς ήμασταν, 4-5. Ε, δεν δε σα Όχι, 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 Αυτό το οποίο ακούγαμε συνεχώ ήταν η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Και εγώ ρωτάω τώρα. Αυτοί οι οποίοι φοβό, φοβόντουσαν τέσσερα χρόνια την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε με το Πασόκ να συνεργαστούν. Ένα. Δεύτερο, για να διαχωρίσουμε. Εσύ υπά... δεν θέλουν. Προσέξτε. Ε, είμαι βέβαιο. Υπάρχουν τα ιστορικά στελέχη αυτού του χώρου και θέλω να αναφερθώ στο Βούτσι, το Βίτσα, το Φίλι, με του δικού του αγώνε, τι δικέ του διαδρομέ. Η νεότερη γενιά είναι μια γενιά που, όπω εμεί η δική μου γενιά, είμαστε μια αντιδεξιά γενιά, αυτή είναι αντιπασόκ γενιά. Μα. Δεν μπορώ, κύριε Πιερωτή, να σα άκουγα επί ώρα, ε, α, αρκετό χρόνο αφιερώσατε σε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτό να το δούμε. Έτσι. έτσι. Ενδιαφέρον έχει, πολύ. Να βάλουμε και ένα στίχημα σε αυτό. <laughs> θα θα βάζατε και στίχημα <laughs> ότι δεν παίζει να συνεργάτη. <laughs> μα ε. σα είπα τα αυτό το Τα σχήματα εδώ, εδώ είπα... τα κερδίζω εγώ. Τι κερδίζει το στίχημα των εκλογών, τι Το έχει πιάσει. λέω το εξή. Και σα ευχαριστούμε που είστε και φίλο μα, όχι μόνο όταν είστε στο φίλτρο. Είστε διαβασμένο. Όχι, λέω το εξή. Λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι κάπω έτσι τα πάνε τα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξο και έτσι θέλω να κλείσω και από την πρωτοβουλία του πρόεδρου μα. Και από το κλίμα το οποίο συναντάμε από τα στελέχη μα και από τι διαργασίε που σύντομα θα αρχίσουν Μια στη βάση. Μια κουβέντα μόνο τώρα, επειδή είπατε για Πασόκ, με εντριγκάρατε. Ε, τώρα άκουσα... πάλι. Όχι, όχι. Δύο... <laughs> άκουσα. <Με> πάτε... Περιμένετε, <laughs> αφού δεν ξέρετε τι θα πω. <laughs> άκουσα δύο συνθήματα του Πασόκ να τα λέει ο πρόεδρό σα. Το ποτάμι δεν ναι. γυρίζει πίσω, ξεκινάω ανένδοτο. Mm. Μήπω αντί. Να α, γίνει η που φοβόντουσαν το, τότε από τον Τζίπρα, γίνει η τώρα τον Κασελάκη. Όχι. κάτι. <laughs> <laughs> Ο Κασελάκης τα έχει πει δημοσίω, έτσι. <laughs> ναι. Τι ψήφιζε, τι έγινε η την του. Μα, μα γι' αυτό το λέω. Ναι, εντάξει. Σήμερα χρησιμοποίησε, πράγματι, είπε Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και έκλεισε με τον ανένδοτο. Με τον ανένδο. έτσι, έκλεισε με τον ανένδοτο, γιατί είναι φορτισμένο πολιτικά. Και αν θέλετε θετικά για τη δημοκρατική παράταξη, έτσι. Μάλιστα. Και uh -huh. πιστεύω, και γι' αυτό σα λέω: είμαι αισιόδοξο ότι αυτό ο ανένδοχο που θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα ε, συγκρότηση αυτού του μεγάλου που θέλουμε για να μπορέσουμε να γκρμίσουμε, κύριε Πιόρο, το καθεστώ με Τσότα. Λοιπόν, κύριε Μολάιτη, να σα ευχαριστήσουμε πολύ που ήρθατε μαζί μα σήμερα που συνεδρίασε και για πρώτη φορά η κοινοβουλευτική ομάδα μετά τι ευρωεκλογέ. Να καλά. Και εγώ.